Οι καταδαφίσεις, εφόσον υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, δεν πρόκειται ποτέ να πάρθουν πίσω. Θα συνεχιστούν και θα επιβληθεί ο νόμος εκεί που πραγματικά πρέπει να επιβληθεί. Όσον αφορά όμως, και εκεί υποθέτω ότι αναφέρεστε, για τις προσωρινές αναστολές, νομίζω ότι κανείς δεν θα διαφωνήσει ότι αυτή τη στιγμή στον τουριστικό τομέα θα υποστούμε μια τεράστια ζημία και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να το υπολογίσουμε. Εξάλλου, 15 χρόνια είχαν να τελεσιδικήσουν τέτοιες αποφάσεις. Εάν καθυστερήσουν για 5 μήνες, διότι είπαμε από το τέλος της τουριστικής σεζόν θα ξεκινήσουν πάλι οι καταδαφίσεις κανονικά όπως προβλέπουν οι δικαστικές αποφάσεις. Αυτό είπαμε, όχι εν μέσω της τουριστικής σεζόν να μπαίνουν οι μπουλντόζες, να δημιουργούν σκόνη, να δημιουργούν αναστάτωση και ανησυχία. Και μια κακή εικόνα σαφώς. Ας δώσουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια αναστολή λίγων μηνών και το έργο της δικαιοσύνης, αυτό δηλαδή που μας επιβάλλει η δικαιοσύνη, θα γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Κύριε Δεντάκη, υπάρχει μια διάσταση απόψεων με την προγραμματεύτητα σε επαφή μαζί, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η εικόνα, ότι εσείς λέτε ότι και σωστά καλά είναι για την τουριστική σεζόν να μην προχωρήσουμε, ο Γενικός Γραμματέας να λέει ότι δεν έχει δοθεί καμία αναστολή. Έχω μιλήσει με τον κύριο Κουρουζίδη. Οι επιθεωρητές όμως δεν έχουν την εικόνα που έχουμε εμείς εδώ και θέλουν να επιβληθεί ο νόμος ως έχει. Του έδωσα την εικόνα που πραγματικά υπάρχει εδώ ότι αυτή η χρονιά προβλέπεται πάρα πολύ καλή για τον τουριστικό τομέα και ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους. Γιατί θυμόμαστε η περσινή και η προπερσινή σεζόν που πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν συμπλήρωσαν καν τα ένσημά τους και για να έχουν περίθαλψη και δεν συμπλήρωσαν καν τις προϋποθέσεις για να ενταχθούν στο καθεστώς του ΟΑΕΔ, δηλαδή να πληρώνονται το χειμώνα που δεν εργάζονται. Φέτος που είναι τόσο καλή η σεζόν, τουλάχιστον έτσι προβλέπεται, ας μην την καταστρέψουμε με τον τρόπο το δικό μας. Του έστειλα επίσης μια υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου ξενοδοχοεπιχειρηματία που είχαμε πάει για κατεδάφιση ενός τμήματος του Αιγιαλού και η οποία λέει ότι ο ίδιος επιχειρηματίας με υπεύθυνο δήλωση την οποία ενεχειρίασα στον κύριο Κουρουζίδη ότι θα το αναλάβει μόνος του ακριβώς μόλις λήξει τον Οκτώβριο η σεζόν να το κατεδαφίσει. Και πιστεύω ότι ο κύριος Κουρουζίδης ως λογικός άνθρωπος θα το αποδεχθεί και δεν θα συνεχίσει την αντίδρασή του. Περιττό να σας πω ότι επιμένουν και έστειλαν ξανά τέτοιο χαρτί για να συνεχίσω με την κατεδάφιση. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό, διότι είναι σαν να βάζω ταφόπλακα στον τουρισμό της Κρήτης. Δεν θα το κάνω και ας υποστώ οποιασδήποτε συνέπειες. Δηλαδή, παράταση στην παράταση και το πράγμα συνεχίζει να υφίσταται το πρόβλημα. Δεν δίνεται παράταση στην παράταση. Τώρα τελεσιδίκησε πριν από λίγους μήνες. Ελάχιστοι μήνες μου τελεσιδίκησε. Μπήκαμε σε τουριστική σεζόν. Ας μην το καταστρέψουμε. Και από τον Νοέμβριο θα το δείτε ότι θα ξεκινήσουμε κανονικά. Αυτό που είπε ο συνάδελφος περί διάστασης απόψεων όμως είναι εμφανές. Επειδή ακριβώς δεν έχουν την ίδια εικόνα που έχουμε εμείς εδώ κάτω. Εσείς μπορεί να συμφωνήσει κανείς σας από εδώ ότι πρέπει να καταδαφιστούν αυτή τη στιγμή αυτές οι μικρές παραβάσεις που γίνονται. Κανείς δεν συμφωνεί, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Ξεκίνησε σε τουριστικές περιοχές. Γίνανε κάποιες κατεδαφίσεις και θα ολοκληρωθούν, σας είπα, με τον καλύτερο τρόπο. Και θα σας πω ένα περιστατικό μόνο που είμαι βέβαιος ότι και εκεί θα δώσετε δίκιο. Στην Νότια Κρήτη υπάρχει ένα ακίνητο στον Αιγιαλού κοντά στα καλά λιμάνια που ανήκει στην οικογένεια Βαρδινογιάννη. Έχει αποφασιστεί να κατεδαφιστεί. Και ενώ η υπηρεσία μας είχε βγάλει και το σχετικό κονδύλιο να κατεδαφιστεί, η ίδια η υπηρεσία ανέστειλε την δική της πρωτοβουλία για κατεδάφιση, αφού με υπεύθυνο δήλωση η οικογένεια Βαρδινογιάννη αναλαμβάνει να κατεδαφίσει αυτό το ακίνητο. Και έτσι λοιπόν ο υπεύθυνος δικηγόρος του νομού, που είναι ο κύριος Γρηγοράκης, ανέλαβε και πήρε το χαρτί της βεβαίωσης από την οικογένεια ότι
θα το καταδαφίσουν μόνοι τους. Και εμείς δώσαμε επίσης το χαρτί της αναστολής από τους επιθεωρητές ότι ναι, ας το καταδαφίσετε μόνοι σας, να αποφύγει και το κράτος να πληρώσει τα έξοδα κατεδάφισης. Κάτι τελευταίο εγώ. Απλά αναρωτιέμαι γιατί ξεκίνησαν τότε οι κατεδαφίσεις ένα μήνα πριν, αφού ξέραμε θα μας πιάσει η τουριστική περίοδος. Τότε τελεσυδίκησαν. Και έπρεπε να αρχίσουμε αμέσως. Βέβαια, οι επιχειρηματίες, οι ξενοδόχοι επιχειρηματίες, θέλησαν να αντιδράσουν. Και αντέδρασαν όπως όλοι ξέρετε με τον τρόπο το δικό τους. Καθυστέρησε. Η αλήθεια είναι τι, καθυστέρησε. Με το να κολλήσει η εργείωση, να βάζουν μηχανήματα μπροστά, να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο γυαλό, καθυστέρησαν. Καθυστέρηση, ήρθαν τα πρώτα τσάρτερς. Από τη στιγμή εκείνη, εμείς πρέπει να αναστείλουμε τις καταδαφίσεις για το παρόν. Δεν πρόκειται να πάρουμε πίσω αυτές τις καταδαφίσεις. Όσες έχουν τελεσυδικήσει και πριν από πόσο διάστημα? Είναι περίπου τρεις με ή τέσσερις περιπτώσεις. Πριν πόσο διάστημα? Τώρα, τελευταία έγινε αυτό. Είπατε για κάποιους μήνες πριν. Γιατί... Σαν έπρεπε να πάνε στο Υπουργείο ΙΠΕΚΑ και από εκεί οι επιθεωρητές να έρθουν. Αυτά η γραφειοκρατία είναι γνωστή στην Ελλάδα ότι καθυστερεί. Και φτάσει...